Μαζί μου τώρα ο Απόστολο Μαγκυριάδη να δούμε Εσπέσια. τι λέει η Αθήνα, ε, Απόστολε. πώ διαβάζει δηλαδή αυτή την mm -hmm. κλιμάκωση από πλευρά Τουρκία. Βλέπει υπερπτήσει, βλέπει παραβιάσει, βλέπει όξυνση στο μεταναστευτικό, βλέπει όξυνση στην ε, λεκτική αντιπαράθεση. Είναι σαφέ ότι για την Αθήνα, ότι στο εσωτερικό του Ερντογάν έχει πρόβλημα. Έχει και μπροστά του εκλογέ το, το αργότερο σε 12 μήνε. Άρα, είναι σαφέ ότι υπάρχει μια προσπάθεια του Ερντογάν να πουλήσει στο εσωτερικό mm -hmm. του ακροατήριο την εικόνα ενός ηγέτη, ο οποίος τα βάζει με όλους, τα βάζει και με την Ελλάδα, που είναι μια μικρή χώρα απέναντί του, έτσι τουλάχιστον ο ίδιος υποστηρίζει. Άρα η λογική είναι ότι εμείς δεν θα σηκώσουμε το Γάντι για να κάνει το εσωτερικό του πολιτικό παιχνίδι ο Ερντογάν. Ακριβώς αυτή, αυτό λένε στον ΣΚΑΙ, υψηλό βαθμό αξιωματούχη του Υπουργείου Εξωτερικών, λένε ότι η Αθήνα... Μόνη τη θα ορίσει το πότε θα μπει σε μια λογική αντιπαράθεση και το πότε θα σηκώσει το γάντι σε αυτού του είδου προκλήσει. Η Αθήνα δηλώνει ανοιχτή στο διάλογο, αλλά όχι υπό το καθεστώ των υπερπτήσεων. Mm -hmm. Είναι σαφέ ότι όχι μόνο στρατηγικό διάλογο μεταξύ των δύο κυβερνήσεων δεν μπορεί να γίνει αυτή την εποχή, ούτε καν διερευνητικέ επαφέ δεν μπορούν να προγραμματιστούν. Και βέβαια αυτό το οποίο λέει η Αθήνα είναι ότι όλα τα σενάρια έχουν. Διαβαστεί, όλα τα σενάρια έχουν ε, κάτω εξεταστεί και υπάρχουν απαντήσει για όλε τι πιθανέ κλιμακώσει που μπορεί η Άγκυρα να επιδιώξει. Πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε και προετοιμασμένοι για πανενδεχόμενα. Σαφέστατα, Σία, σου θυμίζω ότι υπήρχε και ένα καλοκαίρι του 2020 ε, και βέβαια. υπήρχε και, και αυτό που προηγήθηκε στον Εύρο. Άρα η Αθήνα ξέρει πολύ καλά πώ να θωρακίσει mm -hmm. αυτή τη στιγμή τη χώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Απόστολο. Ψυχραιμία λοιπόν από την μεριά τη Αθήνα αλλά και ετοιμότητα.